Φίλες και φίλοι, γεια σας. Στο σημερινό Intermission θα ασχοληθούμε με την καινούργια ταινία του Robert Redford, η οποία έχει τίτλο The Company You Keep ή αλλιώς Ο Κανόνας της Σιωπής. Ένας από τους πιο αναγνωρισμένους σκηνοθέτες και ηθοποιούς του Hollywood, ο βραβευμένος με Oscar Robert Redford, σκηνοθετεί και διευθύνει ένα all-star cast που περιλαμβάνει τον Shia LaBeouf, που παίζει τον Ben Shepard, ένα νεαρό φιλόδοξο δημοσιογράφο, τη βραβευμένη με Oscar Julie Christie, τον Sam Elliott, τον υποψήφιο για Oscar Richard Jenkins, τον επίσης υποψήφιο για Oscar Nick Nolte και τη βραβευμένη με Oscar Susan Sarandon, που υποδίεται την Sharon Solards, την οικοκυρά φυγά της οποίας η σύλληψη πυροδοτεί τη δράση της ταινίας. Ο Jim Grant, ο Robert Redford δηλαδή, είναι ένας επιφανής δικηγόρος που αναλαμβάνει υποθέσεις προάσπισης ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πατέρας μιας κόρης την οποία μεγαλώνει μόνος του στα ήρεμα προάστια του Albany στη Νέα Υόρκη. Ο κόσμος του όμως έρχεται πάνω κάτω όταν ένας φιλόδοξος νεαρός δημοσιογράφος, ο Ben Shepard, αποκαλύπτει την πραγματική του ταυτότητα. Αυτή δηλαδή ενός πρώην ακτιβιστή της οργάνωσης Weather Underground, που εξαιτίας της συμμετοχής του σε μια ένοπλη ληστεία, καταζητείται για φόνο. Έχοντας ζήσει για περισσότερο από 30 χρόνια ως δικηγόρος, ο Grant πρέπει τώρα να τραπεί σε φυγή. Εξαιτίας του, το FBI εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό σε όλη τη χώρα, ενώ αυτός προσπαθεί να εντοπίσει το μοναδικό άτομο που μπορεί να καθαρίσει το όνομά του. Ο Shepard από την άλλη γνωρίζει τη σημασία της δημοσιογραφικής του αποκάλυψης και συνειδητοποιεί ότι αυτή είναι η ευκαιρία της καριέρας του. Είναι αποφασισμένος να κάνει τα πάντα για να επωφεληθεί. Ψάχνει βαθιά στο παρελθόν της οργάνωσης. Παρά τις προειδοποιήσεις του αρχισυντάκτη του και τις απειλές του FBI, ο δαιμόνιος ρεπόρτερ παρακολουθεί στενά κάθε βήμα του Grant. Καθώς ο Grant αναμοχλεύει το παρελθόν του και επανασυνδέεται με πρώην μέλη της αντιπολεμικής οργάνωσης Weather Underground στην οποία ανήκε, ο ρεπόρτερ Shepard συνειδητοποιεί ότι κάτι δεν κολλάει στην ιστορία. Καθώς το FBI στενεύει τον κλοιό γύρω από τον κυνηγημένο Grant, ο Shepard ανακαλύπτει συγκλονιστικά μυστικά που ο Grant κρατούσε κρυμμένα τις τελευταίες 3 δεκαετίες. Όταν οι δυο τους δε έρχονται αντιμέτωποι πρόσωπο με πρόσωπο στο Μίσιγκαν, θα πρέπει να βρουν τρόπο να συμφιλειωθούν με το ποιοι πραγματικά είναι και τι θέλουν από τη ζωή. Παρόλο που διαδραματίζεται στο σήμερα και έχει αναφορές στην ιστορία και τα επακόλουθα του ριζοσπαστικού αντιπολεμικού κινήματος The Weather Underground, το οποίο έκανε την εμφάνισή του στα τέλη της δεκαετίας του 60 και κράτησε μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70, ο Κανόνας Σιωπής είναι μια ταινία μυθοπλασίας. Η δυναμική της ιστορίας τράβηξε το ενδιαφέρον του Redford και σε συνδυασμό με τις επιμέρους λεπτομέρειες του μυθιστορήματος του Νίλ Γκόρντον, τον ώθησε να κάνει την ταινία, η οποία ολοκληρώθηκε σε 4 χρόνια. Με περισσότερα από 52 χρόνια σε αυτή τη δουλειά και έχοντας το ενεργητικό του 30 ταινίες ως παραγωγός, 9 ως σκηνοθέτης και περί τους 66 ρόλους, ο Redford είναι ένας από τους πλέον σημαίνοντες παραγωγούς και παράγοντες κινηματογραφικής βιομηχανίας και έχει βραβευτεί με 2 Όσκαρ. Το πρώτο για το σκηνοθετικό του ντεμπούτο στο Ordinary People και το δεύτερο για τη συνολική του προσφορά, το 2002. Μεταξύ άλλων, είναι ο εμπνευστής πίσω από το Sundance Institute και το Sundance Film Festival, γνωστά για την υποστήριξή του στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Στην ένα ταινία του, ο σκηνοθέτης του Robert Redford αξιοποίησε μερικούς από τους κορυφαίους ηθοποιούς του σύγχρονου σινεμά. Και παρόλο που το σενάριο του Lev Dobbs απαιτεί ένα πολυπληθές cast, το επίπεδο των ηθοποιών που τελικά συμμετέχουν στην ταινία είναι απόδειξη ότι το όνομα του Redford αποτελεί εγγύηση για την επιλογή των συνεργατών του. Σε ένα μεγάλο βαθμό, το ενδιαφέρον της ταινίας προέρχεται και μόνο από το γεγονός ότι σε αυτήν παρελάβουν βετεράνοι της μεγάλης οθόνης όπως η Julie Christie, Susan Sarandon, Stanley Tucci, Terence Howard, Richard Jenkins, Chris Cooper, Nick Nolte. Όλοι τους υποψήφοι ή βραβευμένοι με Όσκαρ. Αξίζει να σημειώσουμε πως η ταινία Ο Κανόνας Σιωπής βασίζεται στο μυθιστόρημα του Neil Gordon που προσαρμόστηκε για τη μεγάλη οθόνη από τον Lem Dobbs. Και πριν σας χαιρετήσω, να θυμάστε, πηγαίνετε στον κινηματογράφο γιατί το σινεμά είναι ένα υπέροχο ταξίδι. FBI, don't move! Hands in the air! You are under arrest for the murder of Hugh Crosley. Sharon Solar is one of the longest-standing fugitives on the FBI's most wanted list, was arrested yesterday, 30 years after the notorious bank robbery that claimed the life of a guard. You're late. Well, if I'm not here, they can't fire me, right? Who's your best reporter? New reports reveal that terrorist suspect Nicholas Sloan remains at large. Do you still have your friend in the FBI field office? I'm not sure she ever wants to speak to me again. Get me something and you can keep your job. What's wrong? You look weird. I'm fine, honey. Can I just see the case file for old time's sake? You think because we hooked up in college, I'm gonna give you access to FBI wiretaps? Wiretaps?
You talk to Jim Grant. Who's Jim Grant? He's a lawyer, man. He's obviously a responsible single parent, pillar of society. Nothing I can turn to a story. Mr. Grant, I'm just trying to put the pieces together. I don't have time for this. I look at the man's history. Nothing. The man doesn't exist before 1979. We all died. Some of us came back. We're not going to school. We're going to go on a little trip. I think he knows how to run, which means he has an advantage. I got him. He's stairwell. Don't move. Stay right there. Kids our age are being murdered by our government. We made mistakes, but we were right. We're bringing these people down, and I hope I don't find you in my way. What are you going to do? My job. FBI was in my apartment. They're pissed because I'm doing a job better than they are. You're about to do a lot of damage to a lot of people. I have no idea how much. I don't want anything to do with this. Did you kill that man? Of course not. Right now, nothing he's doing makes any sense if he's guilty. Got him. You have a full green light. I don't think he's running away. I think he's trying to clear his name. Secrets are a dangerous thing. We all think we want to know them, but you also discover something about yourself. I hope you're ready for that.